Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι ο Κώστας Μαυρίδης, βλέπετε Flash τηλεόραση και μόλις έχει ξεκινήσει το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ξεκινήσουμε με το αστυνομικό ρεπορτάζ, καθώς είχαμε ένα περιστατικό και νομίζω με αφορμή αυτό το περιστατικό έχει ενδιαφέρον να επιστήσουμε την προσοχή των πολιτών, κυρίως των ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, δηλαδή το να αγκαλιάσει κανείς κάποιον προφασιζόμενος ότι είναι γνωστός του, αφαιρέθηκε αλυσίδα και χρυσό σταυρό από ηλικιωμένη στην πόλη της Πτολεμαΐδας. Συμβαίνει αυτό σε συνθήκες συγχρονισμού και συνωστισμού, αλλά και με την πρόφαση και την αθωότητα που έχουν οι συμπολίτες μας οι ηλικιωμένοι, αλλά και όχι μόνο, κανείς προφασίζεται την συγγενική σχέση, αποσπά την προσοχή και εκμεταλλεύεται αυτήν την στιγμή προκειμένου να προχωρήσει στα επίδοξα σχέδιά του. Ευτυχώς εντοπίστηκε και οδηγείται πια στην δικαιοσύνη, αλλά θέλω για το περιστατικό αυτό να κουβεντιάσουμε με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας περιφερειακής Δυτικής Μακεδονίας, περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, την αστυνόμο Μαρία Παντελή. Κυρία Παντελή, καλησπέρα. Θέλω να μας πείτε για το περιστατικό. Καταρχήν, κύριε Μαυρίδη, πριν ξεκινήσουμε την όμορφη συζήτηση, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρόσκληση. Έτσι, μας δίνετε την ευκαιρία να αναφερθούμε στις κλοπές που γίνονται σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων, για να δοθεί μια ουσιαστική ενημέρωση των πολιτών μέσω της εκπομπής σας. Η επιτίδη, κύριε Μαυρίδη, όπως σωστά αναφέρατε και εσείς νωρίτερα, χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα και μεθόδους, προσεγγίζουν τους πολίτες. Ιδιαίτερα κυρίως τα άτομα τρίτης ηλικίας και καταφέρνουν να τους αφαιρούν χρηματικά ποσά ή και κοσμήματα, όπως ήταν και η περίπτωση κλοπής που είχαμε πρόσφατα την 16 Νοεμβρίου, συγκεκριμένα το μεσημέρι στην Πτολεμαΐδα. Στην περίπτωση αυτή, κύριε Μαυρίδη, να το πούμε λίγο πιο αναλυτικά, μια 33χρονη γυναίκα, νεαρή δηλαδή, πλησίασε μια 77χρονη μεδαπή και προφασιζόμενη ότι είναι γνωστή της, κατάφερε με τη μέθοδο του εναγκαλισμού να αφαιρέσει από το λαιμό της ένα χρυσό σταυρό. Με αυτόν τον τρόπο, με αυτή τη μέθοδο πλησιάζουν τα άτομα, κυρίως τρίτης ηλικίας, και τους αποσπούν άλλες φορές χρηματικά ποσά, άλλες φορές κάποια χρυσή αλυσίδα με κάποιο κόσμημα. Τώρα θα μου επιτρέψετε να πω ότι από αρχές του έτους, κύριε Μαυρίδη, μέχρι και σήμερα, στην ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης τελέστηκαν συνολικά 9 περιπτώσεις με τη μέθοδο του εναγκαλισμού, από τις οποίες οι 6 ήταν τετελεσμένες και οι 3 ήταν σε απόπειρα. Όμως και οι 9 περιπτώσεις έχουν εξιχνιαστεί και έχουν ταυτοποιηθεί οι δράσεις τους. Και η πλειοψηφία των θυμάτων είναι κυρίως ηλικιωμένες γυναίκες. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, επειδή διαφέρεσαν ή αποπειράθηκαν, όπως αναφέρθηκα και νωρίτερα, να αφαιρέσουν χρυσταφικό λαιμού, πλην από μια περίπτωση που εκεί κατάφεραν οι επιτίδες, κύριε Μαυρίδη, να αφαιρέσουν πορτοφόλι από ηλικιωμένο άντρα. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή και να είμαστε αρκετά υποψιασμένοι όταν άγνωστοι μας πλησιάζουν είτε εκ μέρους συγγενικού μας προσώπου, είτε με τη μέθοδο νοσηλείας κάποιου συγγενικού μας προσώπου, είτε με τη μέθοδο πώλησης αντικειμένου σε προνομιακή ή συμφέρουσα τιμή, είτε με τη μέθοδο της απασχόλησης σε ATM, δηλαδή σε μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών. Και υπάρχει και μια περίπτωση που κάποιος προφασίζεται ότι είναι δημόσιος υπάλληλος, ενδεχομένως της ΔΕΗ ή της ίδρυυσης και εισέρχεται ακόμα και στις οικίες. Και με τη μέθοδο της απασχόλησης κάποιος συνεργάτης του προχωρά σε διάρρηξη. Έτσι, σωστά. Γι' αυτό λοιπόν, κύριε Μαυρίδη, δεν θα πρέπει να πειθόμαστε από άγνωστους οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι δημόσιας υπηρεσίας, όπως πολύ σωστά αναφερθήκατε, ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση υποτιθέμενου κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχουμε εμείς προηγουμένως καλέσει, γιατί υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Είναι κάποια πράγματα που πρέπει έτσι να πούμε ως οδηγίες στους συμπολίτες μας, κυρίως στους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας? Ναι, κοιτάξτε, το βασικότερο από όλα είναι να μην ανοίγουμε την πόρτα μας σε άγνωστα άτομα. Ξεκινάμε από εκεί. Να μην πιστεύουμε άγνωστα άτομα που μας πλησιάζουν, είτε ως γνωστοί συγγενών μας, είτε με το πρόσχημα ευκαιριακών αγορών, όπως είπα και νωρίτερα. Και γενικότερα να είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί με άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία μας ή ακόμη και να μας πλησιάσουν σε εξωτερικό χώρο.
Επίσης, καλό θα είναι όταν βρισκόμαστε εξωτερικό χώρο, είτε χώρο που υπάρχει συνοστισμός, θα πρέπει, δεν θα πρέπει να τοποθετούμε τα χρήματά μας σε τσέπες εξωτερικές των ενδυμάτων μας. Γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πιο εύκολο ο άλλος να μπορέσει να μας πλησιάσει και να τα πάρει χωρίς να γίνει αντιληπτό από εμάς. Επίσης, να μην πειθόμαστε, όπως είπα και νωρίτερα, από υπαλλήλους που υποτίθεται ότι είναι κάποιες δημόσιες υπηρεσίες και θέλει να εισέλθει στο σπίτι μας, εάν φυσικά δεν τους έχουμε προσκαλέσει εμείς. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Μαυρίδη, να συγκρατούμε τα χαρακτηριστικά των επιτίδιων. Όπως επίσης και το όχημα με τα οποία κινούνται, όπως παραδείγματος χάρη αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα και οτιδήποτε άλλο χρήσιμο για να βοηθήσουμε το έργο των διοκτικών αρχών ώστε να βρεθούν και να ταυτοποιηθούν οι επιτίδιοι. Και κάτι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε εδώ, ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική οι υπάλληλοι τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν. Αν μας συμβεί κάτι τέτοιο, άμεσα πρέπει να αντιληφθούμε και να υποψιαστούμε ότι κάτι περίεργο συμβαίνει και σε καμία περίπτωση δεν τους εμπιστευόμαστε. Ναι, και φυσικά να ενημερώνουμε πάντα τις αστυνομικές αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας κλοπής ή και απάτη σε βάρος μας. Είναι πολύ ορθό αυτό που λέτε και που κατά το παρελθόν είχαμε ακόμη και οργανωμένες σπήρες που τηλεφωνούσαν, δήθεν, ήταν από νοσοκομεία, ήταν από αστυνομικά τμήματα, ήταν από φορείς και ζητούσαν χρήματα για κάποιον δικό μας άνθρωπο. Έτσι, κανένας ποτέ δεν θα ζητήσει χρήματα είτε είναι από το νοσοκομείο είτε είναι από κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία. Εκεί δηλαδή πρέπει να αντιληφθούμε ότι πρόκειται για απάτη, ότι θέλουν να μας εξαπατήσουν. Και να μην διστάζουμε να προσφεύγουμε στα αστυνομικά τμήματα, στην αστυνομία, ακόμα και σε ένα ενδεχόμενο περιστατικό που εμείς έχουμε αποτρέψει, αλλά καλό είναι να είναι ενημερωμένη η αστυνομία ότι κάτι γίνεται, κάποιες απόπειρες, κάποιοι προσπαθούν να μας πείσουν για κάτι διαφορετικό. Έτσι ακριβώς, κύριε Μαυρίδη. Σας ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα. Κλείνοντας, κύριε Μαυρίδη, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να τονίσω ότι η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας έχει ως στόχο την εξάλληψη των γενικότερων συνθηκών που επιτρέπουν διάφορους επιτίδιους να εξαπατούν τους πολίτες, καθώς εννοείται και την αποτροπή έκνομων ενεργειών, όπως είναι και οι κλοπές που αναφερθήκαμε νωρίτερα, με στόχο φυσικά την παγίωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εγώ επίσης.